Ξεκινήσω από το τελευταίο. Εσείς υπογράψατε αυτή την αίτηση για χαριστική αποζημίωση? Όχι, είναι προσβολή. Είναι πραγματικά μία συμπεριφορά του κράτους απαράδεκτη προς τον πολίτη. Μας έχουν πετάξει στην ανεργία. Περιμέναμε πώς και πώς αυτά τα λεφτά. Και όταν με τα εκπλήξεως παρουσιάστηκε αυτό το χαρτί έντυπο από το Υπουργείο, δεν υπογράφεται από κανέναν από το Υπουργείο. Δηλαδή είναι εντελώς απρόσωπο, αλλά η δύναμη του είναι τεράστια. Ναι. Μου αναιρεί όλα τα δικαιώματά μου να συνεχίσω τη δικαιοσύνη στο δικαστήριο. Από την άλλη, πρόκειται για μια εταιρεία, συγχωρήστε με αν πρέπει να κάνω την ερώτηση, η οποία έχει εξαφανιστεί. Βεβαίως. Μπορούμε να συζητάμε για ώρες γιατί έχει εξαφανιστεί και έχω και πολύ έντονη άποψη. Αλλά πάντως έχει εξαφανιστεί. Συνεπώς, θα σας έλεγε κάποιος, μήπως θα χάσετε και τα αυγά και το καλάθι? Όχι. Αλλά πρώτα απ' όλα, θα θέλαμε να μας πούν γιατί την έχουν κλείσει. Πολύ εύκολο. Έχουν πάρει μια απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάποιες παράνομες βοήθειες, χρηματικές βοήθειες και της προηγούμενης κυβέρνησης και την νυν κυβέρνησης. Ναι. Και αυτό είναι μπορούσε να λυθεί με πολλούς τρόπους. Λίγη θέληση να υπήρχε, θα μπορούσε να λυθεί. Από την άλλη, όμως, υπάρχει ένα δεδομένο ότι η εταιρεία αυτή έκλεισε. Βεβαίως. Έτσι. Τελείως. Και σας λέει το αρμόδιο Υπουργείο ότι έχετε μια καταληκτική ημερομηνία για να πάρετε έστω και κάτι της. Από το οποίο, όπως ξέρετε, θα πρέπει να τύχει και έγκρισης από αυτούς που μας δάνεισαν, από τους δανειστές μας. Βεβαίως. Υποψιάζουμε τα χρήματα που θα πάρουμε δεν είναι και δικά μας, δηλαδή είναι από τα δανεικά που χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα. Συνεπώς, επαναλαμβάνω το ερώτημα. Μήπως δηλαδή το να μην υπογράψετε, χωρίς να υπενήσουμε κιόλας ότι πρέπει να υπογράψετε. Απλά ρωτώ, το να μην υπογράψετε, μήπως σας δημιουργήσει χειρότερα τετελεσμένα από αυτά που περιγράφετε ότι βιώνετε μέχρι σήμερα? Όχι. Το να μας εκβιάζουν να υπογράψουμε, το περιμέναμε. Εδώ που φτάσαμε, περιμένουμε ίσως κι άλλα. Όμως δεν πρόκειται να υπογράψουμε, γιατί έχουμε το δικαίωμα να συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε. Ξέρουμε ότι το δίκαιο είναι με το μέρος μας και ελπίζουμε ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη, διότι αυτό που έγινε σήμερα στο δικαστήριο είναι άνηση, εκμετάλλευση κάποιων αξιωματούχων και στο κάτω-κάτω. Εσείς θέλατε να δείτε δηλαδή τον Υπουργό Οικονομικών της χώρας να μπαίνει στη φυλακή, χωρίς να υπενήσουμε ότι είναι υπεράνω του νόμου, αλλά. Όχι, δεν είναι δίκαιο και δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό ένας υπουργός να φτάνει σε αυτά τα. Ναι. Σε αυτήν την κατάληξη. Όταν όμως εδώ πρόκειται, διότι και εκείνος είναι πατέρας και εμείς είμαστε γονείς, ναι. Μας έχουν πετάξει στην ανεργία και πιστεύω ότι είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε και να διεκδικήσουμε το όνειρο των παιδιών μας. Άρα η δικαιοσύνη, μου λέτε, και η δικαστική οδός είναι το μόνο όπλο που έχετε στα χέρια σας. Μπορεί να μας πάρει και 7 χρόνια, δεν ξέρω μέχρι που θα ναι. το πάω. Εγώ όμως θέλω αυτό που έχει κάνει σήμερα, εδώ και λίγο καιρό, ο Υπουργός Οικονομικών, να μας το δώσει γραπτό στην υπουργική απόφαση με την οποία αποφάσισα ότι μέχρι τις 16 Νοεμβρίου θα πρέπει να υπογράψουμε, διαφορετικά χάνουμε τα δικαιώματά μας. Mm-hmm. Το θέλω γραπτό αυτό. Ναι. Εσείς διεκδικείτε και τα χρήματα του Ταμείου Προνοίας σας μέσω της δικαστικής εισοδού? Τα λεφτά του Ταμείου Προνοίας δόθηκαν ένα μέρος του ποσού. Το υπόλοιπο ποσό είναι αυτό που περιμένουμε να πάρουμε τώρα. Έχει άτομα που έχουν να παίρνουν κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Η χαριστική αποζημίωση που τα έχει συμπεριλάβει όλα ο κ. Γεωργιάδης μέσα σε αυτή την... μέσα σε αυτό το ποσό που έχει να παίρνει ο κάθε υπαλλήλος, είναι μόνο 4.000 και δεν την παίρνουν όλοι οι υπαλλήλοι, είναι ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας. Δηλαδή, έχει άτομα που έχει παίρνει 100 ή 150 ευρώ μέσα στις 4.000. Άρα, με άλλα λόγια, για να το θέσω πιο απλά το ερώτημα, η πληροφόρηση που έχω δηλαδή, ότι δεν είναι από τη μια μεριά οι υπάλληλοι και από την άλλη πλευρά ο Υπουργός Οικονομικών, ότι υπάρχουν διάφορες ομάδες υπαλλήλων, οι οποίες διεκδικούν μεν, αλλά διεκδικούν με διαφορετικό τρόπο. Είναι ορθή? Πρώτα απ' όλα, να ξεκαθαρίσουμε τη θέση του Υπουργού. Είναι ο μόνος που επιμένει σε αυτήν τη θέση, να μην τραβά πίσω αυτήν την επιστολή. Υπάρχουν συνάδελφοί σας που ικανοποιούνται με αυτή την αίτηση ή που... Αυτό είναι δικό τους πρόβλημα. Άρα υπάρχουν. Εγώ να σας πω κάτι, κύριε Τσουρούλη. Υπάρχουν όμως. Όταν όλοι οι βουλευτές του το έθεσαν στην Επιτροπή Οικονομικών ότι αυτό είναι παράλογο και παράτυπο. Ναι. Μέχρι να μου επιτρέψετε να πω και ο κύριος Πόλης Πολυβίου έχει επιστολή, του το έχει στείλει του Υπουργού ότι αυτό πρέπει να μην το συνεχίσει. Μόνος του. Να μου επιτρέψετε ακόμα να πω
ότι αυτό μου δίνει εύλογα ερατήματα, κάποιος θέλει να καλύψει ο κύριος Οικονομικό, Υπουργός Οικονομικών. Ποιους εννοείται ότι θέλει να καλύψει? Προφανώς έχει δώσει ασυλία, από ό,τι ξέρουμε, στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και στον τρόπο που έχουν διαχειριστεί τα τελευταία λεφτά, η περιουσιακά στοιχεία που είχε η εταιρεία. Καλά, ο Υπουργός μπορεί να δώσει ασυλία, αφού το θέμα είναι ενώπιον της δικαιοσύνης, νομίζω ότι και εκεί θα παρουσιαστούν, αν έχετε αποδείξεις. Επαναλαμβάνω το ερώτημα για να το κλείσουμε όμως. Άρα, υπάρχουν και συνάδελφοί σας οι οποίοι ικανοποιούνται από αυτή την δρομολογημένη εξέλιξη? Αυτή είναι προσωπική άποψη για κάποιους. Άρα υπάρχουν κάποιοι. Υπάρχουν, όμως ναι. Αυτό είναι γιατί κάποιοι πραγματικά θέλουν να ρίξουν μαύρη πέτρα πίσω τους. Και να γυρίσουν σελίδα. Και να γυρίσουν σελίδα. Διότι να ξέρετε. Κακώς λέτε. Είναι αυθαίρετο δικαίωμα του καθενού και δεν μπορούμε να επιβάλλουμε σε κανέναν να κάνει αυτά που νιώθει καλύτερα για τον εαυτό του, για την οικογένειά του. Διότι και εγώ, να ξέρετε, με όλα αυτά που περνώ, ναι, υποφέρουν οι γύρω μου, τα παιδιά μου και η οικογένειά μου. Μάλιστα.